Να μεταφερθούμε στην Κίνα. Πάμε να δούμε τι μας είπε νωρίτερα, γιατί τώρα είναι 4 τα ξημερώματα εκεί, λίγο πριν πούμε στο στούντιο. Τι μας είπε ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζει εκεί, που έζησε τον εφιάλτη, που ήταν 50 μέρες σε καραντίνα και τώρα σήμερα βγαίνουν από την καραντίνα και βλέπουν την Ευρώπη να μπαίνει σε καραντίνα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Καπογιάννη, κυρία Ελένη Οικονόμου, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Είστε στην πόλη Νιγκμπό, στην περιφέρεια της Κίνας, στη δεύτερη σε κρούσματα κορονοϊού. Κύριε Καπογιάννη, είστε καθηγητής Πανεπιστημίου, εσείς κυρία Οικονόμου καθηγήτρια σε τοπικό σχολείο και μαθαίνω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα συμπτωματικά μετά από 50 ημέρες καραντίνας, 51, που μπορείτε να κυκλοφορήσετε ελεύθερα. Είναι έτσι κύριε Καπογιάννη? Έτσι ακριβώς είναι και η χαρά μας είναι ιδιαίτερη, αλλά εμείς θα επιμείνουμε ελληνικά, θα επιμείνουμε στο σπίτι για λόγους ασφαλείας, για λόγους υγείας. Καθότι πιστεύουμε ακόμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον ρυθμό και με μειωμένη συγκρατημένη αισιοδοξία να κάνουμε το επόμενο βήμα ίσως σε 7 ημέρες από τώρα. Κύριε Οικονόμου, τα κρούσματα έχουν διαφορετική πορεία όσο μειώνονται στην Κίνα καθημερινά. Σήμερα ανακοινώθηκαν μονοψήφιος αριθμός θανάτων και μονοψήφια κρούσματα. Αυξάνονται δυστυχώς ραγδαία στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Το ερώτημά μου είναι, κύριε Οικονόμου, όσο βλέπετε ότι στη δική σας θέση έρχονται οι Ιταλοί σήμερα, πώς νιώθετε? Εμείς βλέπουμε πάρα πολύ άσχημα όλη αυτή την κατάσταση και επειδή τα έχουμε περάσει σαν άνθρωποι, το μόνο που μπορούμε να τους πούμε είναι δύναμη, υπομονή και το βασικότερο απ' όλα, ακούστε τι λέει κάθε κυβέρνηση, το καλό μας θέλουμε και έτσι θα σωθούμε γρηγορότερα. Εμείς αυτό κάναμε, τους πιστέψαμε, τους εμπιστέψαμε. Οι τεχνολογίες είναι προηγμένες, αυτό η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ. Και επίσης ο φόβος όσο αφορά το κομμάτι των τροφίμων ήταν πάρα πολύ καλός και πολύ σωστά οργανωμένος από την κοινωνία και από τους αντίστοιχους οργανισμούς, καθότι απαγορευόταν ένας να έπαιρνε τα πάντα. Όλοι είχαν πρόσβαση σε όλα τα τρόφιμα και στο νερό και στον πολύ βασικό για να μπορεί όλος ο κόσμος να αντέξει αυτή την περίοδο. Μία χώρα είναι θα περάσει. Άρα το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους είναι κάντε το όπως οι Κινέζοι. Και το ρωτώ αυτό διότι κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο λένε ότι πάρτε τα μέτρα της Κίνας, την πυρηνική λύση εισαγωγικά της Κίνας. Αυτό είναι η λύση για να προλάβετε την εξάπλωση του ιού. Και έχει μεγάλη σημασία. Τι είπατε κύριε Οικονόμου? Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι είναι. Άμα μείνεις στο σπίτι σου, επειδή το σπίτι είναι ένα υγιές περιβάλλον, θα μείνεις και εσύ υγιής, γιατί είσαι ήδη υγιής. Οπότε μειώνεις τα κρούσματα. Αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία, γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα ανακοινώνονται κάθε μέρα και περισσότερα μέτρα. Αλλά, για παράδειγμα, έκλεισαν τα σχολεία και βλέπουμε τα παιδιά να πηγαίνουν στις καφετέριες. Βλέπουμε τις οικογένειες να πηγαίνουν εκδρομή στο σούπερ μάρκετ με όλα τα παιδιά και τον παππού και τη γιαγιά. Άρα, φαντάζομαι, έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσουμε από το δικό σας στόμα, κύριε Καπογιάννη, κύριε Οικονόμου, το μήνυμα ότι η μόνη λύση είναι για να φρενάρουμε την εξάπλωση αυτοπεριορισμός και αυτοπιθαρχία. Ακριβώς, αλλά τα παράθυρα ανοιχτά, να καθαρίζεται ο χώρος, ο αέρας μέσα στο σπίτι, πολύ σημαντικό για να παίρνει οξυγόνο. Ο κορονοϊός δεν μεταφέρεται από τον αέρα, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κύριε Καπογιάννη, κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.